Με παραίτηση απειλούν πλέον τη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών όλοι οι γιατροί, οι οποίοι δηλώνουν πως δεν αντέχουν τις επαναλαμβανόμενες εφημερίες και τα εξαντλητικά ωράρια δουλειάς. Πλέον το νοσοκομείο Σερών λειτουργεί μόνο με 5 παθολόγους, οι οποίοι εξαναγκάζονται να πηγαίνουν και στη Δράμα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι γιατροί έχουν φτάσει στα όρια τους, δηλώνοντας εξουθενωμένοι, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και για την υγεία των ασθενών, καθώς ένας γιατρός που εργάζεται ήδη 24 ώρες συνεχόμενα δεν μπορεί να αποδώσει για άλλες 24. Σήμερα οι γιατροί έφτασαν στον διοικητή του νοσοκομείου, Νικόλαο Φαρμάκη, ζητώντας του να μην ξαναπάει γιατρός στη Δράμα, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις ανάγκες των Σερών. Δηλαδή είμαστε φυσικά υπάρχουν εδώ πέρα, αλλά είμαστε τόσο κουρασμένοι από τους προηγούμενους μήνες. Καταλάβατε, δηλαδή είναι αυτό εδώ, είναι, δεν είναι το αυτού του μήνα, είναι του χρόνου και του προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή μετά το κορονοϊό ούτε έχουμε πάρει άδειες, ούτε έχει εξασφαλιστεί μισός παραπάνω γιατρός. Μισό τσακιστός γιατρός σε ολόκληρο το νοσοκομείο. Και κάνουμε παραπάνω ανάγκες ικανοποιούμε. Έχει κάνει κανείς σας από εσάς έτοιμα άδειας? Δεν το κάνουμε ως προσεβασμό προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν μπορούμε να πάρουμε και να αφήσουμε ένα συνάδελφο να κάνει 10 μέρες, 20 μέρες. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Διαισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα δύσκολο τέτοιο και βάζουμε πλάτες ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην πεθάνει όλος ο συνάδελφος. Γιατί άμα ψωφίσει και πεθάνει, μετά θα έχω εγώ να κάνω όλη το μήνα. Οπότε αντιλαμβανόμενοι το βάρος της δουλειάς, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Στις 4, στις 5, τότε, δηλαδή ό,τι μπορούμε κάνουμε για να μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Μεταξύ μας από το φιλότιμο λειτουργεί το νοσοκομείο, δεν έχει, δεν έχει τον ικανό προσωπικό, είναι μισό του προσωπικού και καλύπτει και παραπάνω από τις έρευνες. Δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε. Ότι εδώ λειτουργούν όλες οι κλινικές, έχουν μια οριακή λειτουργία και το βλέπετε σε κάθε στιγμή, οριακή εννοώ με το φιλότιμό μας να είναι οριακά, σε κάθε στιγμή που έρχεται ας πούμε αυτό και διαταράσσεται, διαλύεται το σήμα. Και φτάσαμε στο σημείο η παθολογική να έχει διαλυθεί πλέον. Δηλαδή αυτό το πράγμα και με τους 5 να μείνουμε, δεν είμαστε καλά. Έτσι. Όταν μιλάμε ότι από 9-10 φτάσαμε σε 5 άτομα. Δεν είναι η λειτουργία δύο κλινικών αυτό, γιατί όσο και να θέλετε να το παρουσιάσετε για μένα, είναι δύο κλινικές σε αριθμό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ένα μήνυμα που ζητάμε για να μπορεί να ξεκινήσει κουβέντα πλέον, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε κουβέντα για το πώς θα λειτουργεί το νοσοκομείο, ποιες θα είναι οι δικές μας σχέσεις, πώς θα δουλεύουμε εδώ μέσα, πώς θα είμαστε ασφαλείς για τους ασθενείς. Η βασική προϋπόθεση την οποία βάζουμε είναι ότι αύριο δεν πάει παθολόγος στη Δράμα. Ο Νικόλαος Φαρμάκης το μόνο που απάντησε είναι πως εκτελεί εντολές άνωθεν. Αν η κυρία ή εγώ δεν πάω στην Δράμα, η ενέργεια που θα κάνει διοικήτρια είναι να στείλει και να πει ότι ο Φαρμάκης ήταν να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα και δεν ήρθε. Αν κάνω εγώ ένα χαρτί και λέω μην πας αύριο, αυτό ωραία, είναι. Και είμαι εγώ, έρχομαι τώρα και κάνω τον εισαγγελέα. Όχι, υπάρχει κατάσταση ανάγκης, μισόλυτα. Λειτουργία του νοσοκομείου. Το νομικό υπάρχει. Δεν έχω τη σκέψη μου και πείτε μου ότι είσαι λάθος. Και είμαι εγώ εισαγγελέας. Και τη φωνάζω. Τη λέω εδώ κύριε μου, γιατί δεν ήρθες. Δεν πήγες στην Δράμα, γιατί ο διοικητής μου με είπε να μην πάω. Να λέω, εγώ έχω ένα χαρτί που δεν λέει ο διοικητής σου πάνε. Έχω ένα χαρτί από κάποιον άλλον ανώτερο του διοικητή σου που σε έδωσε τον να πας. Θα την πληρώσει ο γιατρός ή όχι? Όχι. Υπάρχει κατάσταση ανάγκης του 25 ποινικού κώδικα ότι υπάρχει υπέρτερο ένομο συμφέρον, η καλή διοίκηση του νοσοκομείου και η υγεία των ασθενών των Σερών, που δεν επιτρέπουν να μετακινηθεί γιατρός από εδώ εκεί. Στη σημερινή διαμαρτυρία των γιατρών, τον παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Καρύπογλου, ο οποίος ήδη ενημέρωσε την εισαγγελία, ώστε αύριο γιατροί και διοίκηση να πάνε να ενημερώσουν για το τι πραγματικά συμβαίνει, καθώς κινδυνεύει η υγεία των ασθενών. Ο διοικητής ενημέρωσε τον διπεάρχη κ. Τσαλικάκη, ο οποίος αρκέστηκε να δηλώσει, έστω και τηλεφωνικά, πως δεν ξέρει σε ποιον εισαγγελέα θα πάει πρώτα, στις Δράμας ή στον Σερών. Εγώ θα τον πάρω τώρα και τηλέφωνο και θα τον πω. Και χθες τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει από τη Δευτέρα, όποια μέρα θέλουν, όλοι ένας από κάθε σωματείο τέτοιο, ας έρθουν εδώ να τα δούμε και να συζητήσουμε. Μας έρθει αυτός έρθει στο μάτι. Μας δεν τέλεστε χωρίς από απευθείας, χωρίς να ξέρει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Να πάει ίδιο στη Δράμα να εφημερεθεί. Είναι δυνατόν τώρα λέτε να πάει από εδώ πέρα που κάνουμε πόσες εφημερίες που δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε, να εμφανιστούμε και τέτοιο για να, είναι, να αισθανόμαστε την κοροϊδία. Τη βλέπουμε που μας έρχεται από εκεί, να την δούμε και κατάφερε. Ωραία, κύριε Διοικητά, εμείς αύριο, εγώ τώρα μίλησα, θα τους καλέσει εισαγγελέα.
θα καλυφθεί και ο Τσαλικάκης στην εισαγγελία και οι εκπρόσωποι των νοσοκομείων ιατρών. Να τον ενημερώσει από τώρα ότι αύριο στις 12 η ώρα να έρθει στην προϊσταμένη της αγγελίας. Αν τον καλέσουν. Θα τον καλέσουν. Τηλεφωνικά θα τον καλέσουν να έρθει εκεί να πει ό,τι είναι να πει. Και ο εισαγγελέα τη γραμμή τώρα. Δεν μα βολεύει, έχουμε κάποιον σε άλλο λόγο. Μήπω να. Και εισαγγελέα τη γραμμή. Καλώ ήρθατε. Ορίστε. Εισαγγελέα. Ορίστε. Καλά. Αυτό είναι αποφασίσεων και διατάσσεων. Απλώ. Α πάρουν οι δύο εισαγγελίε, λέει, ποιο θα μου προκαλέσει πρώτα τη γραμμή ή τη Πονσερών ή τη Μάρκα. Συμφωνούμε. Μεγάλε φορτούνε. Είναι εντυπωσιακό δίκη τη ΣΥΠΕ να μην τον νοιάζει αυτό που λένε επί τέτοια του έχουν. Έχει υποβαθμιστεί το Κυλκίσι, Ξάνθη, η Δράμα, το Διδημότυχο, οι Σέρες και τρεις λαλούς και δεν ξέρω τώρα τι να κάνει εδώ πέρα. Εντάξει. Το δίκη τη τι να κάνει, τι να κάνει. Όχι, εννοώ τώρα, σε αυτό το πράγμα. Αφού αυτό λέει εντέλεσαι. Συγγνώμη τώρα, θα το πω έτσι. Τώρα μην μαλώσετε και για να το πω. Όταν δεν σας απασχολεί επί διοίκησή σας πώς υποβαθμίστηκε και παρετήθηκαν τόσοι παθολόγοι και υποβαθμίστηκε και να ψάξετε τα αίτια γιατί έγινε και να δούμε πώς θα τα αλλάξουμε και θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα και έχει να κάνει με τους γιατρούς που θέλουν λεφτά και δεν έρχονται και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Συγγνώμη, αλλά είναι πρόβλημα διοίκησης. Μία λύση που βρήκαμε έτσι προσωρινή, μια πρόταση που έγινε είναι να επισκεφτούμε την εισαγγελέα και την ενημερώσουμε. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας, η κυρία Μπογδάνη, θα είναι αύριο στις Σέρες, οπότε θα προσπαθήσουμε να γίνει μια πιο επίσημη συζήτηση αύριο. Επειδή όμως το πρωί πρέπει να φύγει η παθολόγος για τη Δράμα, θα κάνουμε και μια προσέγγιση στην αντισαγγελέα που έχει υπηρεσία σήμερα. Μήπως μπορεί να δοθεί κάποια λύση και να μην πάει τελικώς ή γιατρός στη Δράμα. Καταλαβαίνετε ότι και τα δύο νοσοκομεία είναι οριακά, κινδυνεύουν άνθρωποι, χάνονται ζωές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών περιγράφει την κατάσταση στο νοσοκομείο κυρίως τα βράδια, επισημένοντας πως ο διπεάρχης δεν δίνει σημασία για κανέναν, ούτε για τους ασθενείς, ούτε για το νοσοκομείο, ούτε για τους γιατρούς. Έχουν βγει πάρα πολλές εικόνες από νοσοκομεία και από επίγοντα. Προχθές, πραγματικά, που εφημέρευε, ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία να σας στείλω και εσάς να δείτε τι γίνεται στο νοσοκομείο Σερών. Που είχε 8 φορεία στις 11.30 ώρα το βράδυ. Ο παθολόγος ήταν ένας και ειδικός και ήταν πάνω στην κλινική, γιατί είχε και τις δύο κλινικές στο κεφάλι του. Και κάτω ήταν μία νοσηλεύτρια. Μία μέσα στο παθολογικό. Γιατί είχε τρεις τη βάρδια τη νύχτα και μία ήταν στο χειρουργικό και η άλλη ήταν στην ορειλά που είναι σε άλλα σημεία. Με 8 φορεία. Αυτές είναι οι συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν τις λένε αυτές οι αριστεροί συνδικαλιστές που λέει ο Υπουργός Υγείας. Εντάξει, είναι αυτό που βιώνει ο κόσμος μέσα στο ΕΣΥ. Σήμερα εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε και αυτό θα κάνουμε, θα γυρίσουμε γύρω-γύρω, θα κοιτάξουμε πραγματικά να κάνουμε μαζικές παρετήσεις από το νοσοκομείο Σερών. Η γιατρός τι θα κάνει αύριο που είναι να πάει στη Δράμα? Θα πάμε μάλλον στον εισαγγελέα, αλλά αυτή τη στιγμή θα καταθέσουμε μαζικά τις παρετήσεις μας. Ο κύριος Τσαλικάκης σφυράει αδιάφορα. Έχουν διαλύσει όλα τα νοσοκομεία της 4ης υγειονομικής περιφέρειας και δεν τους απασχολεί. Δεν τους απασχολεί που το Κυλκής έχει μείνει με δύο παθολόγους, δεν τους απασχολεί που η Δράμα έχει μείνει με δύο παθολόγους, δεν τους απασχολεί που η Ξάνθη έχει μείνει με έναν παθολόγο, δεν τους απασχολεί που το Διδημότυχο έχει μείνει με δύο παθολόγους, δεν τους απασχολεί που διαλύουν τις Σέρες. Το μόνο που κάνουν είναι τσαμπουκάδες. Να πάτε, ελάτε, εχθές μας είπε από το τηλέφωνο, ελάτε από εδώ να μου τα πείτε. Λες και θα φοβηθούμε εμείς να πάμε να τα πούμε. Αν ήταν πραγματικά και τον ενδιαφέρει η λειτουργία των νοσοκομείων, θα έπρεπε σήμερα να είναι εδώ και να βλέπει γιατί από αυτό το νοσοκομείο έχουν παρετηθεί μέσα σε 4 χρόνια 8 παθολόγοι. Να έρθει να μας πει το λόγο. Εμείς του τον λέμε λίγο τον λόγο, είναι οι άθλιες συνθήκες εργασίας οι οποίες υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο. Είναι ότι τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα, είναι ότι εμείς ως γιατροί νιώθουμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς και μας βγαίνει το λάδι στη δουλειά. Στη διαμαρτυρία βρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι Νίκος Κουφωτόλης και Μαγδαληνή Μπάρμπα, ώστε να ενημερωθούν εκτενώς για τα προβλήματα που αφορούν όλους τους Σεραίους δημότες. Την Κυριακή 9 Ιουνίου έχουμε εκλογές. Θα ψηφίσω σε ό,τι αφορά το Δήμο Σερών πάνω από 40.000 άνθρωποι, κατά κόρον ηλικιωμένοι. Τίθεται ένα θέμα αν το νοσοκομείο και η παθολογική κλινική μπορεί να τα απεξέλθει και υπάρχει ετοιμότητα. Ο κ. Διοικητής ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα που θα είναι σε εφημερία εκείνη την ημέρα. Αλλά αυτό το θέμα αφορά μόνο τις εκλογές. Είναι λίγο βαθύτερο. Το σωματείο επισκέφθηκε την κυρία Δήμαρχο, είχαν μια συζήτηση.
γενικότερα ενημερώθηκε πλήρως και αυτό που είναι δέσμευση ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε το σώμα, το κυρίαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί επίσημα σε αυτό το οποίο βιώνουμε. Εμείς αν δεν πάρει πρωτοβουλία, θα την πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία και θα ξανακαλέσουμε σε κινητοποίηση και θα κοιτάξουμε να νεκρώσει ο νομός για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τη δημόσια υγεία στο νομό. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το νοσοκομείο, έχει να κάνει και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο κόσμος δεν μπορεί να βρει την υγεία του πουθενά και οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία έχουμε εξαντληθεί. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και το μόνο που καθόμαστε και συζητάμε είναι ότι αν εγώ που δουλεύω με τόσες ώρες θα μπορώ να έχω και ιατρείο έξω, το αν θα κάνω απογευματινά χειρουργία και για το αν θα μπει ο ιδιώτης και με ποιους όρους θα μπει ο ιδιώτης μέσα στα νοσοκομεία. Και αυτό που θα δείτε εσείς στο μέλλον θα είναι εργολάβους που θα έρχονται και να πουλάνε γιατρούς και νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σταματήσει σήμερα και δεν μπορούν να το σταματήσουν οι υγειονομικοί, πρέπει να το σταματήσει ο ίδιος ο λαός των Σερών. Σήμερα θα παραιτηθείτε. Εμείς θα μιλήσουμε μετά. Δεν περιμένουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Δεν περιμένετε να παραιτηθεί ο. Το έχουμε πει 300 φορές. Δεν το περιμένουμε αυτό το πράγμα.